Και να πάμε στο θέμα του Σκοπιανού. Έχει ξεκινήσει μια ιστορία με συλλογή υπογραφών και από φορείς πολιτιστικούς εδώ στην Ελλάδα, αλλά και εκτός Ελλάδος. Επί παραδείγματι συμμετέχει και η Παμακεδονική Ένωση Αμερικής για συλλογή υπογραφών για το θέμα του ονόματος και έχει διοργανωθεί και συλλαλητήριο, έχει προγραμματιστεί συλλαλητήριο για τις 21 του μηνός. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε βεβαίως, με συγχωρείς, πλάνα από το συλλαλητήριο του 92. Ναι, παρακαλώ. Και μέσα από μια ιστοσελίδα η Ομοσπονδία Μακεδονικών Ενώσεων μαζεύει υπογραφές για να μην υπάρχει ο χώρος Μακεδονίας στην ονομασία του κράτους Σκοπίων. Μάλιστα αναφέρεται στην ιστοσελίδα ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και δημοψήφισμα για να αποφασίσει ο λαός. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν το πρώτο μήνυμα που διαβάζει επισκέπτης που θα μπει στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Αναφέρει μεταξύ των άλλων ότι παρατηρείται μεγάλη κινητικότητα της μετονομασίας και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Κωστιά θα επιδιωχθεί οριστική λύση στο θέμα στους επόμενους μήνες και ότι όλοι οι Έλληνες οφείλουμε να εκφραστούμε για το μείζον αυτό ζήτημα και να δώσουμε ως επιπλέον διπλωματικά φόντια στην ελληνική κυβέρνηση την άποψή μας περί μη χρήση του όρου Μακεδονία. Όπου δεν είδε μπορεί να υπάρχει συνολική ονομασία των Σκοπίων. Μαζεύουν λοιπόν υπογραφές και απευθύνονται στο πρωθυπουργό της κυβέρνησης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει ανάλογο μήνυμα και στο Facebook, όπου εκεί αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί και το συλλαλητήριο στις 21 Ιανουαρίου. Έτσι. Και διάβαζα χθες ότι έχουν συγκεντρωθεί περίπου γύρω στις 130.000 υπογραφές, ενώ ο κύριος Μπουτάρης, ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, έλεγε ότι δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το συλλαλητήριο αυτό και ότι όχι να απαγορευτεί. Είπε όμως ότι θα πρέπει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να βγει και να πει ότι δεν πρέπει να γίνει. Και περιέγραφε και την στιγμή πώς έγινε η επαφή του κύριου Κοντζιά τηλεφωνική με τον κύριο Ζάεφ. Ο κύριος Μπουτάρης είχε καλέσει τον κύριο Ζάεφ για τις γιορτές. Του τηλεφώνησε ο κύριος Κοντζιάς, ο Υπουργός Εξωτερικών, και ζήτησε να μιλήσει μαζί του. Λέει, δεν ξέρω τι είπαν, αλλά ήταν αρκετά χαρούμενος ο κύριος Ζάεφ. Λοιπόν, 19 του μηνός να πούμε, ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΕΕ, ο κύριος Μάθιου Νίμιτς, θα συναντηθεί με τους δύο διαπραγματευτές Ελλάδας Σκοπίων, τον κύριο Βασιλάκη και τον κύριο Ναούμφσκι, να δούμε τι ακριβώς θα υποθεί, διότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για τη διαπραγμάτευση, μιλάμε για το τι γίνεται εδώ με την κυβέρνηση. Είδαμε και το μήνυμα υπουργικό προχθές και τις δηλώσεις του κυρίου Καμένου και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτή η πρόταση από πλευράς του ΟΗΕ και τι θα κάτσει τελικώς στο τραπέζι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, Αναστασία μου, στην εγκληματικότητα που